Αυτά τα δύο από το σύνολο των 7 μέτρων που ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας. Πάμε πρώτα α, σε αυτό που αφορά την έκτακτη ενίσχυση με βάση τις ανάγκες θέρμανσης για ηλεκτρικό... Ρεύμα για ηλεκτρική ενέργεια. Τώρα, τι σημαίνει ανάγκη θέρμανση. Ότι ανάλογα με τι κλιματολογικέ συνθήκε κάθε γειτονιά ή κάθε οικισμού, θα διαμορφώνεται το εύρο τη ενίσχυση. Το οποίο θα κυμαίνεται μεταξύ 45 και 480 ευρώ. Εν Υπάρχει να... γεωγραφικό κριτήριο. Κάπω α το πούμε έτσι. Σωστά. Να υπενθυμίσω εδώ ότι ο Πρωθυπουργό είπε ότι θα είναι ειδικά ευνοϊκέ οι ρυθμίσει για τι πολύτεχνε οικογένειε και έτσι το εύρο τη ενίσχυση θα αυξάνεται κατά 20% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Τώρα, η περίοδο θέρμανση που αφορά αυτό το μέτρο είναι από την 1η Ιανουαρίου 2024 μέχρι και τι 31 Μαρτίου του 2024. Ενώ σύμφωνα με υπολογισμού του Υπουργείου Ενέργεια, το συνολικό κόστο του μέτρου θα ανέλθει στα 120 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία και θα καλυφθούν από το Ταμείο Ενεργειακή μετάβαση. Τώρα, αυτό το, αυτή την ενίσχυση θα μπορούν να την πάρουν όσοι πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, έτσι όπω αυτά ισχύουν για το επίδομα θέρμανση από το πετρέλαιο θέρμανση ή το φυσικό αέριο. Και προφανώ, βέβαια, όσοι λαμβάνουν ήδη αυτά τα επιδόματα, τα ανωτέρω επιδόματα, δεν θα έχουν πρόσβαση σε, αυτό το, σε αυτή την οικονομική ενίσχυση. Πάμε τώρα και στο επόμενο μέτρο για το οποίο συζήτησε και εσύ που είναι ε, αυτά τα τέσσερα διαφορετικά τιμολόγια τα πολύχρωμα <laughs> 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 Πάμε είναι... να βάλουμε λίγο χρώμα στη ζωή μα. Ναι. ναι, γιατί όχι. Και να δούμε τι σημαίνει κυρίω. Ακριβώ. Πάντω, ε, κάθε χρώμα σηματοδοτεί διαφορετικά χαρακτηριστικά τιμολογίου. Ξεκινάμε με τα μπλε. Τα μπλε είναι τα λεγόμενα σταθερά τιμολόγια, δηλαδή τιμολόγια ορισμένου χρόνου με σταθερή τιμή χρέωση για όλη την περίοδο τη σύμβαση. Μετά είναι τα πράσινα τιμολόγια, που είναι ειδικό, ένα ειδικό τιμολόγιο που ισχύει ομοιόμορφα για όλου του παρόχου και σε αυτό το τιμολόγιο θα μεταπίπτουν όσοι δεν έχουν Επιλέξει ένα από τα άλλα τρία. Ε, τιμολόγια. Θα είναι εύκολο να γίνει Αυτομάτως. σύγκριση. Αυτομάτως, αν δεν επιλέξουμε οποιοδήποτε μπλε, κίτρινο, πορτοκαλί, πέφτουμε, με, στο πέφτουμε απευθεία στο πράσινο. Εκεί θα γίνεται εύκολα η σύγκριση της τιμής μεταξύ των προμηθευτών, οι οποίες και όλες θα ανακοινώνονται στην αρχή την πρώτη κάθε μήνα. Επίση, έχουμε τα κίτρινα τιμολόγια, τα λεγόμενα κειμενόμενα και ε, αυτά θα συνδέονται με τη τιμή τη χονδρεμπορική στο χρηματιστήριο τη ενέργεια και θα διακρίνονται σε δύο βασικέ κατηγορίε. Σε αυτά που η τιμολόγηση θα γίνεται εκ των προτέρων και Αυτά που η τιμολόγηση θα γίνεται εκ των υστέρων. Και πάμε για να κλείσουμε και την πολύχρωμη βεντάλια των τιμολογίων με το χρώμα πορτοκαλί, το άλλο λεγόμενο δυναμικό. Και γιατί λέγεται δυναμικό, γιατί θα έχει δυνατότητα δυναμική τιμολόγηση με βάση τις τιμέ τη αγορά. Υπάρχει μία προπόθεση, ένα αστερίσκο για την επιλογή αυτού του τιμολογίου θα πρέπει να είναι δυνατή η λειτουργία έξυπνου τηλεμετρούμενου μετρητή στην παροχή των καταναλωτών. Το κίτρινο και το πορτοκαλί πάνε τα τιμολόγια σε άλλο επίπεδο, χρηματιστηριακό πλέον. Για πάμε να δούμε τι σημαίνουν.